στο διορισμό 4 ποινικών ανακριτών για να διερευνήσουν τα επεισόδια και τις συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών που σημειώθηκαν στο κέντρο της Λευκωσίας το περασμένο Σάββατο, προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Οι τέσσερις που διορίστηκαν είναι εν ενεργεία δικηγόροι, οι οποίοι θα παραλάβουν βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση διαμαρτυρίας, ενώ θα λάβουν και καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα για όσα εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών, αλλά και 11 συλλήψεις. Εν τω μεταξύ, με αφορμή φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με αστυνομικό, του οποίου τα διακριτικά στο κράνος φαίνεται να είναι καλυμμένα, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρεμβαίνει αναφέροντας πως τα διακριτικά είναι καλό να φαίνονται. Θεωρώ ότι είναι λογικό και αναγκαίο και θεμητό να μπορεί να ταυτοποιηθεί ο λειτουργός της επιβολής του νόμου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και για την δική του ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια του πολίτη. Αφενός ο πολίτης να γνωρίζει ποιον έχει απέναντί του και αφετέρου ο ίδιος ο αστυνομικός να μην υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί με κάποιον άλλο. Να σημειωθεί ότι μετά από πολύμηνη διαβούλευση της αστυνομίας με την Επίτροπο, το μεσημέρι παρέλαβε τροποποιημένο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θέτει την νομική βάση για να προσθεθούν και κάμερες στις εξαρτήσεις αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν σε καταστολή επεισοδίων. Το νομοσχέδιο θα μελετηθεί στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που δόθηκαν το 2019. Εν τω μεταξύ, συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή είχαν το πρωί τα συνολικά 60 μέλη της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Λευκωσίας σε μια προσπάθεια να μεταπιστούν και να πάρουν πίσω τον εξοπλισμό που παρέδωσαν οι 40 από αυτούς, διαμαρτυρόμενοι για στοχοποίησή τους μετά τα επεισόδια του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι αξιωματικοί και αστυνομικοί που απαρτίζουν τις δύο δημιουργίες κατέστησαν σαφές πως δεν πρόκειται να πάνε σε διαμαρτυρίες ή καταστολή επεισοδίων μέχρι νωτέρας. Μέχρι να ολοκληρωθεί από τους ποινικούς ανακριτές η έρευνα που έχει διαταχθεί, αφού όπως υποστήριξαν πέραν από τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν στη Λεωφόρο Μακαρίου από τις πέτρες, τα ξύλα, τις σιδερογροθιές και τα πορτοκάλια που έριχναν κάποιοι διαδηλωτές, βρέθηκαν να είναι και κατηγορούμενοι μετά τις δημόσιες αναφορές της Υπουργού Δικαιοσύνης Έμιλης Γιολίτη, η οποία θεωρούν ότι παραγνώρισε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας. Κατέστησαν επίσης σαφές πως δεν πρόκειται να πάνε σε αντιοχλαγωγική με τον αριθμό τους να είναι ορατός, όπως ανέφερε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου, αφού θεωρούν ότι μετά θα κινδυνεύει η ζωή τους. Από πλευράς του, ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας τους διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του σώματος είναι στο πλευρό τους και ότι εντός των επόμενων 24 ώρων θα έχουν συνάντηση και με τον αρχηγό της αστυνομίας, Στέλιο Παπαθεοδόρου. Τους κάλεσε παράλληλα να πάρουν πίσω τον εξοπλισμό τους, γιατί με την αποχή τους από τις αντιοχλαγωγικές προκαλείται μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της ασφάλειας στη Λευκωσία. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει τις βολές κατά της Υπουργού Δικαιοσύνης, με το ΑΚΕΛ να ζητά την άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντά της. Μια κυβέρνηση που στέλνει την αστυνομία να δέρνει πολίτες σε ειρηνικές διαδηλώσεις, που εξαπολύει παράνομες έρευνες σε σπίτια πολιτών ψάχνοντας ποιοι τις σατηρίζουν, είναι μια κυβέρνηση που έχει περάσει την γραμμή την οποία θέτουν το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου και η ίδια η δημοκρατία. Η Υπουργός έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί. Επειδή όμως είναι προφανές ότι δεν κατανοεί τι σημαίνει πολιτική ευθυξία και να παραιτηθεί, ο Πρόεδρος θα έπρεπε ήδη να την είχε παύσει. Η ευθύνη πλέον είναι δική του. Η κυβέρνηση δεν θέλησε να σχολιάσει τη δήλωση του εκπροσώπου του ΑΚΕΛ. Εξάλλου σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες 25χρονη, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε στο πρόσωπο. Ο θεράπων ιατρός της ανέφερε στον Αντένα πως έχει αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος της αποκόλλησης, ωστόσο δεν αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της όρασης. Το πιο πιθανό είναι ότι θα επανέλθει έναν καλό ποσοστό από την όραση της, αλλά όχι όλο. Όταν ο οφθαλμός υποστεί τόση πολύ βλάβη, συνήθως μένουν κάποιες συνέπειες. Εν τω μεταξύ, διαδηλωτές ανακοίνωσαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη διοργάνωση νέας πορείας ενάντια στον αυταρχισμό και τη διαφθορά το ερχόμενο Σάββατο στο πάρκο Κολοκάση, αφού όπως υποστηρίζουν όσα σημειώθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου, δικαιώνουν απόλυτα τους λόγους για τους οποίους βγήκαν και ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Καλούν ταυτόχρονα την αστυνομία να απέχει, καθώς η διαδήλωση θα έχει ειρηνικό χαρακτήρα και θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας.